Κάπου εδώ στα κινέζικα στάντ, οι τελωνιακοί είναι σίγουροι ότι θα βρουν προϊόντα μαϊμού. Συχνά τους οδηγούν οι εκπρόσωποι των αυθεντικών προϊόντων. Πρώτη στάση στο στάντ ενός κατασκευαστή τηγανιών από την Κίνα. Με δυσκολία μπορεί να ξεχωρίσει κανείς το αυθεντικό από το προϊόν μαϊμού. Φυσικά, τα προϊόντα μας έχουν το λογότυπο της εταιρείας. Αυτά τα χερούλια δεν το έχουν. Φυσικά και δεν είναι αυθεντικά. Οι τελωνιακοί συνεχίζουν τη δουλειά τους στην έκθεση μαζί με τον δικηγόρο της γερμανικής εταιρείας Ρέσλερ. Εδώ το πρόβλημα είναι οι πιατέλες. Ενώ οι τελωνιακοί κρατούν τα στοιχεία του παραβάτη, στο διπλανό τραπέζι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ο Ινδός κατασκευαστής δεν θέλει να πληρώσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που κατηγορείται και γι' αυτό το πρόστιμο είναι 1.500 ευρώ. Μόνο όταν παρεμβαίνει η εισαγγελέας συμφωνεί να πληρώσει αφού πρώτα καταβάλει μια τελευταία προσπάθεια να ρίξει το πρόστιμο. Στο τέλος της ημέρας οι τελωνιακοί βρήκαν προϊόντα μαϊμού στα κινέζικα και ινδικά στάντ. Το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε αρκετή δουλειά, δεν έχουμε παράπονο. Μέσα σε 7 ώρες εντοπίσαμε 10 περιπτώσεις παρατυπιών εδώ στην έκθεση. Τα μη αυθεντικά προϊόντα γίνονται όλο και περισσότερα. Μπορεί οι τελωνιακοί να κατέσχεσαν τα επίμαχα προϊόντα, όμως η εμπειρία λέει ότι σύντομα θα εμφανιστούν νέα προϊόντα μαϊμού.